Πριν μερικές εβδομάδες, ο Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς βρέθηκε καλεσμένος του Ντέμι Νικολαίδη στο Total Football. Την Παρασκευή, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, καθώς ο Τζόλε υποδέχτηκε τον Ντέμι μπροστά στις σπουδαστές. Να περιγράψει. Τώρα που σ' ακούω να μιλάς, νιώθω άνετα, γιατί άνοιξε όρεξη. Μιλάει και ο Τζόρτζεβιτς, οπότε δεν μιλάει ποτέ, δεν δίνει συνεντεύξεις ποτέ, είναι πολύ... Πολύ δύσκολα, ναι, δύσκολα, η αλήθεια. Ναι. Δεν το συμπαθώ τον Τζόρτζεβιτς, γιατί έτρεχε πολύ γρήγορα όταν παίζαμε τον Ολυμπιακό και δεν το προλαβαίναμε. Το σεμινάριο είχε να κάνει με τη διαχείριση του άγχους και της προσωπικότητας στον πρωτοαθλητισμό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα άγχους, διαχείρισης και όλα αυτά που μπορεί να περνάνε από το κεφάλι σας. Δεν μπορώ να ακούω ποδοσφαιριστές να κάνουν παράπονα ούτε για τη ζωή τους, ούτε για αυτά που έχουν στερηθεί, ούτε για τα Σαββατοκύριακα που δεν έχουν. Δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι. Ο Ντέμις Νικολαίδης δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη στιγμή που θα ήθελε να ξαναζήσει. Ένα τετατέτ με τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφια. Δύο δευτερόλεπτα πριν περασάρω, θα ήθελα να ήμουν εκεί. Το έχω δει πόσες φορές. Πάλι τώρα με το δω, θα πω, όχι, πώς το έχασα. Αλλά και τη χειρότερη στιγμή του ως πρόεδρος της ΑΕΚ, όπως και το αποθυμένο του. Χειρότερη όταν ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες σε ένα μάτς που χάναμε 1-0, κερδίσαμε στο τέλος, ήταν η μέρα που παραιτήθηκα. Ένα όνειρο που είχα και δεν έγινε πραγματικότητα. Δεν τέλειωσα την καριέρα μου παίζοντας στην ΑΕΚ. Αυτό είναι αποθυμένο. Οι σπουδαστές φυσικά δεν μπορούσαν να μην ρωτήσουν για το Total Football και το πώς του φαίνεται η παρουσίαση μιας αθλητικής εκπομπής. Το να απέχω εντελώς από το ποδόσφαιρο και να μην ακούγεται και η άλλη όψη, κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Αν μπορώ να πείσω κάποιους ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, δεν μπορώ να κοιτάω στην κάμερα ποτέ. Εκεί που λέω καλησπέρα σας, ξέρω, μόλις γυρίσω και πιάνω την κουβέντα, ξεχνιάμαι γιατί μιλάω για μπάλα. Άρα μου είναι πολύ εύκολο. Δεν υπάρχει άγχος γιατί. Γιατί λέω ό,τι μου ήρθε. Είναι τόσο απλό. Αν έχεις τακτική, αν έχεις πει ψέματα, μία φορά θα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου να μπει σε μια διαδικασία, τι είχα πει, τι είχα κάνει. Να έχω ποτέ τέτοιο. Ό,τι μου έρχεται το λέω, από ό,τι είναι εύκολο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Ντέμι. Ευχαριστώ πολύ.